Ευχή όλων και αυτές τις γιορτές είναι να επιστρέψουν όλοι στο σπίτι με ασφάλεια, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων που στην Κρήτη έχει και φέτος στοιχήσει ακριβά σε ανθρώπινες απώλειες. Η τροχαία Αγίου Νικολάου βγήκε στους δρόμους όχι για να μοιράσει κλήσεις, αλλά μπύρες χωρίς αλκοόλ. Ναι, πολύ ωραία. Μάθαμε κάτι, μας δώσανε και φυλάδιο. Ναι, βέβαια, βέβαια, όχι αλκοόλ, εννοείται, εννοείται. Πείτε πώς σας φάνηκε η ενημερωτική αυτή δράση. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Σήμερα λοιπόν εδώ η ιδιωτική εταιρεία Catering έχει ετοιμάσει χριστουγεννιάτικα εδέσματα τα οποία δίνει στους οδηγούς και δίνουμε επίσης και μη αλκοολούχα ποτά στους οδηγούς και συγκεκριμένα μπύρα χωρίς αλκοόλ, η οποία έχει πάνω τυπωθεί, πάνω σε αυτές έχουν τυπωθεί μηνύματα οδικής ασφάλειας και συγκεκριμένα οδήγησε το μήνυμα, οδήγησε τη ζωή σου χωρίς αλκοόλ. Αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Με χαρά ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του διοικητή της τροχέας του Αγίου Νικολάου, του κ. Ζερβάκη, να συμμετέχουμε σε μια πολύ πρωτότυπη δράση που αφορά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων μετά από χρήση αλκοόλ. Εμείς δεν είμαστε σε θέση και δεν είμαστε και αρμόδιοι να δώσουμε συμβουλές για αυτό το θέμα. Θέλαμε όμως να παροτρύνουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σε αυτή την πολύ λογική προσπάθεια. Όλοι να γνωρίζουμε ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Και ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αστυνομικοί της τροχέας στον κόβο Ξηροκάμπου ευχήθηκαν στους διερχόμενους οδηγούς καλές και ασφαλείς γιορτές, με τη συμβολική κίνηση αυτή να έρχεται να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς προκειμένου να μην πιάσουν το τιμόνι εφόσον έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Και αυτοί που θα κινηθούν αυτές τις ημέρες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο, να κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας, του προστατευτικού κράνους, να αποφεύγουν τα αντικανονικά προσφεράσματα, να μην καταναλώνουν αλκοόλ όταν πρόκειται να οδηγήσουν, να κάνουν χρήση παιδικού καθίσματος όσοι μεταφέρουν μικρά παιδιά και γενικότερα να οδηγούν με υπευθυνότητα και περίσκεψη, ούτως ώστε αυτές οι μέρες να κυλήσουν ομαλά, να μην έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα ούτε εδώ στην πόλη μας, στην περιοχή μας, αλλά ούτε και στην υπόλοιπη Κρήτη και να επιστρέψουν όλοι οι πολίτες μετά τις γιορτινές μέρες με ασφάλεια στα σπίτια τους. Στους οδηγούς δόθηκαν ενημερωτικά φυλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και τήρησης των βασικών κανόνων ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις τους αυτές τις ημέρες στο οδικό δίκτυο.